Σε γυρίζω σωρμάδα
Αι αντί επί
στενάζω το μέλλον χρόνο. Είναι αϊκόν εμένα, αϊκόν πόν εμένα. Πού πας, Θεοδωράκη? Oh.
Yeah.
Χριστό, δώσε. Εγγύησε πώς μας πιάσει. Ζούνε με αλόφι μια μια γροσκούντα, σιγαρίδες αμορατών όπι σε κοντά. Ζούνε με αλόφι μια μια γροσκούντα, σιγαρίδες αμορατών όπι σε κοντά. Thank you.
να δει. Άγγελο σε μόνοι, πως τα δέρμα βρόχα μέρτο είστε και τα δείστε. Σύνολο και σύνολο κατ' όφης τα σούδια να πάω. Ο Θεόν ήψη
παπαγέλα. Το Θεό ανοίξει να μπαίνει σαν πρωτοϊούλα τραβά.
αγκιάς λέξεις μήνυμε. Βεβαίως κοιτέχτησα αγκιάς λέξεις μήνυμε. Ότι όσοι μια σοφούνι δεν θα βάλουμε. Ότι όσοι μια σοφούνι δεν θα βάλουμε.
στην δικηδία. Άντε θέλω να πω, καθά ένα ψή, αντιμιανίδες με τη ζωή. Άντε θέλω να πω, καθά ένα ψή, αντιμιανίδες με τη ζωή. Το πουλόπο μα με φωνά μόνοι το πουλόπο.
έρχεσαι που λέτε μορφίας για να τυρανίστε μόνο τη ψυχή. Και με το μαύρο πολλά τη δεμή να δε βαδιλιάς. Και πολλά τσαλμόβα και μαζεύτα είναι πάλι καθαρό είναι και εδώ. Προσέξω που να πω τα καιρός τα λάζανε, θα δεις και εκεί θα φέρνω εδώ. Σου χαρκίνε, καλά και μάτε με κι άλλο τέρι. Έλα μας έλουνες, να φτάμε ως μη, είμαστε μάμοι σε ψηλά μητέρι. Και πολλά κι άλλο μόβα και μαζεύτα είμαι, πάλι καθαρό είμαι και εγώ. Προσέξω που λόγω τα καιρός τα πάντα. Χρήστο! Και μάθατε στα γόνατα. Ξέρετε. Πατώ, πατώ και κοιτάνε, δύο λεία θέλες
σέγγε μα κούπεδε. Για μαγιά θα λέω σέγγε μα κούπεδε.
Σήμα
Α, εσύ λες πάντα μέσα. Και ευδοξία, ευδοξία, τρώγονται σαν τα ψυχία. Ευδοξία, ευδοξία. Thank you.
πες με αμία. Άγγιγα με τσάντο χαμπάν κι δ' αγαπάς καμία. Thank you.
Κάνουμε ένα πανηγύρι τέλος Μαΐου στο χωριό απάνω στο Βοτανοχώρι. Το οποίο θα έρθουμε φέτος να καταγράψουμε. Που φέτος θα σας ξανακαλέσουμε να έρθετε να ξανασας δούμε πάλι. Έτσι, να δούμε και πούμε. Το Βοτανοχώρι. Να δείτε και το Βοτανοχώρι. Χιονισμένο, να το δούμε έτσι. Και λίγο καλοκαιρινό, όχι έτσι. Μόνο χειμωνιάτικο. Και κάνουμε και μία κοπή πίτας που θα γίνει σε ένα μήνα περίπου. Με την έναρξη τη νέας χρονιάς. Ναι, για τη νέα χρονιάς. Γίνεται ο ίσως χώρος και μετά κάνουμε την κοπή πίτας. Τα πράγματα πώς θα βλέπεις στο σύλλογο? Πολύ ωραία, πάμε πολύ καλά πιστεύω. Δεμένοι σαν ομάδα. Σαν ομάδα είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Εγώ ρωτάω τώρα πράγματα τα οποία τα είδα εχθές με τα μάτια μου. Εντάξει, απλά θέλω να ρωτήσω έτσι για το... για τον κόσμο, σας είδα πολύ δεμένους, ο ένας στηρίζει τον άλλον, γιατί υπάρχουν, ξέρεις, μέσα στα συμβούλια υπάρχουν διάφορα παίζονται. Δηλαδή μπορεί να δουλεύουν από τα 9 μέλη τα 3 και οι υπόλοιποι να κάθονται. Χθες είδα μια ομάδα ανθρώπων. Είμαστε πολύ δεμένοι. Σύσσωμοι, δεμένοι όλοι μαζί για ένα και μόνο σκοπό. Για να είμαστε σωστοί στον κόσμο που έρχεται στις εκδηλώσεις και για αυτά. Τρέξιμο πολύ. Ειδικά τον τελευταίο καιρό που ήταν για την εκδήλωση, η εβδομάδα ήταν δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Και μέσα στα χιόνια.
και ευχαριστώ τον κόσμο όλο που ήρθε και καταφέραμε να κάνουμε την εκδήλωση. Γιατί αυτοί μας στήριξαν. Ναι, στις δύσκολες καιρικές συνθήκες ο κόσμος πλέον ναι. Δύσκολα πήγε το σπίτι του. Η αλήθεια είναι ότι χθες κάναμε πόση ώρα κάναμε από το χωριό να έρθουμε σπίτι. Απελώνα Στύρναυος κάναμε 25 λεπτά. Μισή ώρα. 7 χιλιόμετρα δρόμους. Πηγαίναμε με Δευτέρα και άστα να πάνε. Με ομίχλη δεν βλέπαμε τίποτα μπροστά μας. Στο σύλλογο έχουμε καφέ αυτού πόντιους. Όχι. Έχουμε και πολλούς ντόπιους και πολλούς λάκους. Φιλοπόντιους. Φιλοπόντιους. Αγαπούν τα ποντιακά και χορεύουν και στα χορευτικά. Και χθες χορέψαμε και στα μικρά τα χορευτικά ήταν φιλοπόντι και στο μεγάλο το χορευτικό. Μπράβο. Αυτό είναι διπλή επιτυχία. Είναι που να μπορεί να μαζέψει κόσμο. Μη πόντιο, ναι. Άτομα δηλαδή μη πόντιους που αγαπούν την παράδοση. Και αυτούς τους ευχαριστούμε γιατί είναι βοήθεια για το σύλλογο. Που έρχονται και μας βοηθάνε και χορεύουν και που τους αρέσει και υπάρχουν κόσμος που χορεύουν και καλύτερο από τους πόντιους. Έτσι. Και μιλάνε και τα ποντιακά. Και μιλάνε και τα ποντιακά. Άσχετα αν δεν είναι πόντι. Ναι. Πολύ καλύτερα ναι. Εγώ στην πορεία. Στη διαδρομή μου στα 12 χρόνια έχω δει πόντους οι οποίοι αρνούνται για την καταγωγή τους. Ναι. Και δεν είναι κάτι το καλό. Όχι, δεν είναι καλό. Έτσι δεν είναι. Και λοιπόν, τα σχέδια για το μέλλον του συλλόγου. Τα σχέδια για το μέλλον του συλλόγου θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια ομάδα θεατρική. Ναι. Που μιλάμε με κάποιους ανθρώπους. Σημαντικό βήμα αυτό. Ναι, σημαντικό βήμα για το σύλλογο, για να μην είναι μόνο ο χορός. Έτσι. Και να κάνει και κάτι άλλο ο σύλλογος. Και προσπαθούμε να κάνουμε και χοροδία. Mm-hmm. Πολύ ωραία, γιατί έτσι μεταφέρεται και ναι. Η γλώσσα, ξέρεις. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, γιατί σαν νέος σύλλογος, το 90% ούτε ξέρουμε να μιλάμε ποντιακά και θέλουμε να βρούμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν για να μας κάνουν και τη χοροδία και το θεατρικό. Έχουν όμως τη διάθεση να μάθουν. Ναι, έχουν τη διάθεση να μάθουν. Αυτό νομίζω μετράει περισσότερο. Όταν έχεις διάθεση μπορείς να τα καταφέρεις. Και πιστεύω μέχρι το χρόνο το πραγματοποιήσουμε και αυτό. Ένα από τα δύο τουλάχιστον να τα αρχίσουμε. Ή τη θεατρική παράσταση ή τη χοροδία. Να έχουμε και μια εναλλακτική. Ναι. Εντάξει, να μην είμαστε μόνο στο χορό. Έτσι, να πάμε κάπου... Δεν είναι όλα χορός και τραγούδι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το κάλεσμά σου αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άψογη φιλοξενία. Εντάξει, να πω την αλήθεια στους φίλους τηλεθεατές, είναι το πρώτο τηλεφώνημα που έπεσε μεταξύ μας. Ένιωσα άσχετα αν μετά βγήκαμε γνωστοί μέσω του Αστέρι που είχαμε ταξιδέψει εκπομπή μας στοιχείο. Ένιωσα πολύ οικεία μαζί σου για τηλεφώνου, χωρίς να σε έχω δει από κοντά. Λοιπόν, αυτό που περίμενα είναι πολύ λιγότερο. Βρήκα πολύ περισσότερο. Αγάπη, ζεστασιά, ανθρωπιά εδώ πέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω την κυρία Βάσο, τον πατέρα σου επίσης. Να πούμε κλείνοντας ότι στην Θεσσαλονίκη, εκεί στο Euro Channel, έχουμε το γειτονάκι σας εδώ. Πες δύο λόγια για τον Δημήτρη Λεπενιώτη. Θέλω να σε πολλά χαιρετίσματα στον Δημήτρη Λεπενιώτη, γιατί μεγαλώσαμε μαζί. Και έμαθα πως δουλεύω στο κανάλι με την Άννη και. Υπεύθυνο στη ροή. Δημήτρη μου, εδώ ο Μάκης. Όλα τα λεφτά. Ο οποίος Μίτσο το λέμε εμείς, λοιπόν, έκανε μια ζωή παράπονα και μου έλεγε: Αμάρεσαι, Άννη, ταξίδεψες παντού. Γερμανία πήγε, στον Πόντο πήγε, όλη την Ελλάδα γυρνά. Στον Τύρναβο. Εγώ είμαι από τον Τύρναβο και έχουμε τα τσίπουρα και έχουμε εκεί. Λέω: Εντάξει, αν μας καλέσουν από τον Τύρναβο, να που ήρθε λοιπόν η στιγμή. Και φτάσαμε και εδώ. Και πού ήρθαμε, στο διπλανό. Στο διπλανό σπίτι, ένα τείχο μας χωρίζει. Θέλω να στείλει χαιρετίσματα σε όλου του φίλου μας. Και ξέχασα να πω ένα σημαντικό πράγμα. Θέλουμε να όλο τον Δέλτα Σίγμα θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο του Σαρτζίδη που μας έχει κάνει πριν 3 χρόνια μόλις συνδέσαμε το σύλλογο 30 φορεσές δωρεάν. 17 γυναικείες και 13 αντρικές. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχαν αυτές οι φορεσές, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και τα παιδιά να χορεύουν αυτή τη στιγμή. Θα σταθούμε. Δίπλα έχει άλλο ποντιακό σύλλογο εδώ κοντά στην περιοχή. Στη Λάρισα υπάρχει, Ελασσόνα, Στεφανόπουνο, Ετωράκι, Λόφο. Επαφές έχουμε με τους συλλόγους. Ναι, με όλους τους συλλόγους έχουμε επαφές. Γιατί στο εξάμεινο το 8μηνο που δεν είχαμε φορεσές, που του μας στείλει ο Γιώργος,
Πηγαίνουμε και δανειζόμαστε να σκάνουν για την πρώτη ετήσια χωροσυμπήρια που κάναμε. Πήραμε το Σύλλογο Λάρισας, από τους Παλιουριστούντες Λάρισας, από την Ένωση Ελασσόνας. Είδα και χθες ότι σας στήριξαν. Ναι, όλοι οι συλλόγοι ήρθαν από την Ολυμπιάδα, από το Λόφο, από την Ελασσόνα, φοιτητές Λάρισας, Σύλλογος Ποντίων Λάρισας. Αυτό είναι μεγάλο είναι σημαντικό. Να στηρίζονται οι συλλόγοι στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ο ένας σύλλογος στηρίζει τον άλλο. Έχουμε παρεμβολές. Ο κύριος Ζαχαρίας μπαίνει, βγαίνει. Κύριε Ζαχαρία! Εδώ, θα μας πείτε ένα καλησπέρα. Σβήστο. Βλέπετε, αποβεύγει τις κάμερες. Θέλω να πούμε και για το υπόλοιπο πρόγραμμα, το οποίο είχαμε χθες στο χορό. Είπαμε το ποντιακό το σχήμα. Ναι, Σταύρος Σαββίδης, Χρήστος Σιαπανίδης στη λύρα και Βαλάνης Τσίλης στα πλήκτρα. Στο τραμς ήταν τραγούδι λύρα Θοδωρής Κυριλίδης, τραμς Χρήστος Πάτσης, μπουζούκι Γιώργος Ντάγκαλος, και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ομπέγιος. Ο Μπουζουξής είναι το διδυμάκι σου, έτσι, που το μόλις τον είδα παίρνοντας μέσα στο κέντρο. Τα όλοι είπαμε ο Χρήστος Πάτσης. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κάλεσμα. Θέλω να ευχηθώ στο σύλλογό σας τα καλύτερα, διότι είδα μια πολύ οργανωμένη ομάδα ανθρώπων, η οποία δουλεύει όλοι μαζί για τον ίδιο σκοπό και πολύ αγαπημένοι μεταξύ σας, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, έτσι. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε και μαζί το ραντεβού μας για την άνοιξη. Τέλη Μαΐου θα μιλήσουμε έτσι την ημερομηνία, να δούμε το βοτανοχώρι και από κοντά. Και μέχρι τότε ελπίζω να κερδίσουμε το νερό. Ναι, καλοκαιρινό, μια άλλη όψη βοτανοχωρίου. Και με νερό. Αυτό μπορείς να πιούμε το νερό για να πιούμε νερό από το χωριό. Γιατί τρέξει, τώρα παίρνουμε την αμπίτικο. Θα ψυχαλίζει και πάει λέγοντας. Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και εσένα κυρία Άννη και την κυρία Άννα τη συνεργάτη σου για την εκπομπή που θα μας... Εμείς ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για το κάλεσμα. Και κατά δεύτερον για την φιλοξενία, για το υπέροχο φαγητό, αυτό, για τους υπέροχους καφέδες που κάνει η μαμά Βάσο. Μαμά Βάσο, ναι. Την οποία να τη φέρουμε στο πλάνο, έτσι να πείτε μια καλησπέρα, κυρία Βάσο. Θα μας κάνεις τη χάρη να έρθεις να πεις και εσύ τα χαιρετίσματά σου. Έλα, γιατί μέσα από το YouTube θα μας δει και ο Αστέρης στοιχείο. Έτσι, ναι. Αυτή λοιπόν είναι η κυρία Βάσο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι, μπροστά στην κάμερα, θέλω να πεις τους χαιρετισμούς σου σε φίλους και συγγενείς που έχεις εκτός Τερνάου. Σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν συγγενείς, φίλοι, υπάρχουν αρκετοί. Σόλια, έτσι. Χαιρετισμούς στον Δημήτρη, τον Λεπενιώτη, το γειτονάκι μου. Έτσι, το οποίο σήμερα έχει και τα γενέθλιά του και το πήρα από την να τον είπαμε και τα χρόνια πολλά. Μίτσο, για σένα. Ξέρεις τι μου είπε, εκβιασμό μου έκανε. Πήγε στον Τύρναβο και δεν πήρε συνέντευξη από το Μάκη, δεν παίζει εκπομπή σου. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά, και έτσι όλα. Εσείς να είσαστε πάντα καλά, και όλος ο κόσμος βέβαια, και να σας βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά που είπε ο Μίτσος για σένα είναι πραγματικά πολύ λίγα. Ξέρεις τι μου είπε, κυρία Βάσο δεν υπάρχει. Να πας, θα τιμωρήσεις, μου λέει και θα μου πεις. Επίσης θέλω να στείλεις φυλάκια στον Αστέρι μας. Βέβαια, το γιώκα μου δεν θα στείλω φυλάκια. Στοιχείο, την εγκονούλα μου, την ύφη μου. Έτσι. Και όλους. Φυλάκια πολλά. Εκεί που μας γνωρίζουν. Έτσι. Φιλιά πολλά. Φυλάκια, να είστε πάντα γεροί, εύχομαι. Και την άνοιξη θα τα ξαναπούμε. Με πιο πολλούς καφέδες. Φραπέ. Φοβομένοι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Να είστε καλά. Δεν κάνει τίποτα. Να σας είστε καλά, και μια χαρά μου είναι όπως να είναι το σπίτι ανοιχτό και να περιποιούμαστε κόσμο. Την οποία να πούμε ότι ξυπνήσαμε στις 7.30 το πρωί που γυρίσαμε. 7.30 το πρωί. 7.30 γυρίσαμε. Μην τα μαρτυράς όλα. Φιλιά πολλά. Φιλιά και τον Γιώργο δεν τον έδωσες. Γιώργο, το φιλίσω και σένα και μας τη συνέχεια και σένα. Λοιπόν, φιλιά πολλά εδώ από τον Τύρναβο. Και ειδικότερα από το Βοτανοχώριο, Σύλλογος Βοτανοχωρίου, Τυρνάβου, Νομού Λαρίσης, φιλιά πολλά, υγεία, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Και καλή συνέχεια σε εσάς και στο έργο σας ακόμα. Άρα και εσύ να είσαι καλά, να χαίρεις τα παιδιά σου, ό,τι καλύτερο. Έτσι, και να βγει το Μάιο, ξανά μανά εδώ. Ξανά μανά, Τύρναβος live. Ευχαριστούμε πολύ.